Κυρία Κτενά, πριν δεν είχατε ακόμη μπει, αλλά σας ψιλοπέταξε, όχι προσωπικά, ένα γάντιο ο κύριος Αλεξιάδης, υπό την έννοια ότι σχολίασε αυτή τη γραμμή άκυρο λευκό στο δεύτερο γύρο. Μία γραμμή που πρέπει να σας πω ότι βάσει των μαθηματικών, αν την είχαν πάρει τις μετρητής οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων στις περιοχές που υπήρξε υποψήφιος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ούτε οι δικοί σας τα έβγαιναν, αλλά σαρώσατε. Όπου πήγατε στο δεύτερο γύρο, νικήσατε. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείται με τον όρο αριθμητική. Τι αρθρίζετε, ψήφους ή ποσοστά, τι υπολογίζετε? Και ποσοστά. Γιατί, 52% ναι, δεν ποσοστά, έχετε σε καμία περιφέρεια και 55%, αυτό εννοώ. Ναι. Ή 60% στην Κεσαριανή που είναι η πιο έτσι ναι, στα δυνατή σα. Θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για σύγκριση ποσοστών, mm-hmm. πρέπει να, μεταξύ πρώτη και δεύτερη Κυριακή πρέπει να λάβουμε υπόψη μα βέβαια και την αποχή. Ναι. Ειδικά σε δήμους όπως η Αθήνα, για παράδειγμα, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι στα κριτήρια με τα οποία ο κόσμος ψήφισε σε αυτές τις mm-hmm. εκλογές και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Οι συσχετισμοί αποτυπώθηκαν στην πρώτη Κυριακή, βέβαια, που συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις. Ακόμα και αυτοί που δήλωναν ανεξάρτητοι και είχαν διαφόρων χρωματισμών, να το πούμε, υποψηφίους στα ψηφοδέλτιά τους, κατέγραψαν μια δύναμη. Στη δεύτερη Κυριακή τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Εμείς για το κριτήριο με το οποίο πήγε άλλος ο άλλος στην κάλπη, εμείς καλέσαμε και στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή να πάει ο κόσμος με ενιαίο κριτήριο και με βάση τα προβλήματά του, με βάση την πολιτική. Θεωρούμε και το λέμε από την αρχή ότι ενιαίο είναι το κριτήριο σε όλες τις κάλπες που στήθηκαν φέτος, ενιαίο είναι το κριτήριο και στις αυτοδιοικητικές και στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, και ο λόγος είναι ότι η αυτοδιοίκηση είναι η εξειδίκευση της κεντρικής διοίκησης στο τοπικό επίπεδο. Το θέμα εκεί πέρα είναι όταν φτάσεις πια στο τοπικό επίπεδο, ναι. η δημοτική αρχή, εάν θα είναι αποφασισμένη να συγκρουστεί με μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, με μια, με μια αντιλαϊκή πολιτική, ή αν θα αποτελέσει το μακρύ χέρι αυτής. Εκεί λοιπόν τα πράγματα για μας ήταν σαφή. Από τη μία μεριά υπήρχαν υποψήφοι οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά καλύτερα από τον άλλο υποψήφιο ως προς το να εφαρμόσουμε τις επιταγές, τις εντολές της κεντρικής διοίκησης, και από την άλλη ήταν υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης που έλεγαν ότι εμείς θα συγκρουστούμε mm-hmm. με αυτή την πολιτική προκειμένου να πάρει ανάσες ο λαός, προκειμένου μέσα σε αυτά τα σφιχτικά πλαίσια να δώσουμε κάποια περιθώρια ανακούφισης, αυτό που κατάφερε να κάνει ο Πελετίδης στην Πάτρα. Αυτό ήταν και το κριτήριο με το οποίο καλέσαμε τον κόσμο να τοποθετηθεί στο δεύτερο γύρο. Έτσι λοιπόν. Επειδή δεν πήρα απάντηση στο ερώτημα, μπορώ να το ξαναθέσω με όλο το σεβασμό. Και εγώ δεν θα ήθελα να διακόψω. Ελά, απάντησα στον κύριο Μέλλον. Ναι, εγώ ήθελα και Άκτε, να αναθέσω το ερώτημα. Μάλιστα. Εγώ, ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, νιώθω περήφανος που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ πήραν θέση στήριξη των ψηφοδοτήων του ΚΚΕ όταν απέναντί του ήταν κάποιο άλλο από τη συντηρητική κυρίω παράταξη. Εσεί, ως τέλεχος του ΚΚΕ, αισθάνεστε περήφανοι που όπου υπήρχε ένας υποψήφιος από την προοδευτική παράταξη απέναντι σε έναν, από έναντι σε ένα υποψήφιο που ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ ή πήγε εκδρομή, είπε λευκό άκυρο ή όπως λένε κάποιοι στήριξε στην ουσία τον κύριο Μητσοτάκη. Αισθάνεστε περήφανοι γι' αυτό? Δεν ξέρω ποιοι κάποιοι είναι αυτοί. Πάντως να πω κάτι. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Το 2000, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι λένε ότι στήριξε το Μητσοτάκη το ΚΚΕ? Μα η θέση που πήρατε. Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Θα με επιτρέψετε? Εγώ έθεσα το ερώτημα, αν αισθάνεστε ναι, περήφανοι. Να απαντήσω λοιπόν. Ωραία, ελάτε κύριε Εκτενά, ελάτε. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είμαστε στον 21ο αιώνα, το να συζητάμε το 2023 με όρους συντήρησης και προόδου, έτσι όπως αυτοί χρησιμοποιούνταν πριν από 40 και 50 και 60 και 70 χρόνια, είναι τουλάχιστον αστείο, να μην πω κάτι άλλο. Στο μεταξύ, η χώρα έχει περάσει από την εφαρμογή τριών τουλάχιστον μνημονίων. Ένα από τα οποία εφαρμόσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δύο από τα προηγούμενα δύο εφαρμόστηκαν από συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, χτες και σήμερα αυτό λέτε, στηρίξατε ψηφοδέλτια στα οποία συμμετείχαν άνθρωποι και συμμετείχε και μια παράταξη στο ΠΑΣΟΚ που πριν από 10 χρόνια κραυγάζατε εναντίον τους ή σας τελειώνουμε ή μας τελειώνετε. Αυτό άλλο λέγατε. Ρώτησα, όμως. Λέω λοιπόν άλλο ότι δεν μπορεί ρώτησα. Ένα κόμμα απέναντι στο οποίο ήσασταν τόσο αυστηροί, να το πω ευγενικά, κάποτε, να είναι εύνης, προοδευτικό και να εγκαλείται το ΚΚΕ που κράτησε μια συνεπέστατη στάση όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Για μια ξεκάθαρη κρυστάλλινη θέση. Το ΠΑΣΟΚ προοδευτικό κόμμα, συντηρητικό είναι το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Νέα Δημοκρατία εφάρμοσαν αντιλαϊκές πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια και εφάρμοσαν με παραλλαγή. Συγγνώμη, το τρίτο μνημόνιο που εσείς φέρατε ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν λέγαμε, όλοι δεν το είπαμε, ίδιο. Δεν είπα ότι είσαστε το ίδιο, έχετε διαφορές. Στην Αθήνα όμως και στη Θεσσαλονίκη υπήρχατε, στηρίξατε στην ουσία Μητσοτάκη. Αυτό κάνατε. Το κριτήριο δεν ήταν τα άτομα, το κριτήριο ήταν οι πολιτικές που εξέφραζαν αυτά τα άτομα. Δεν σας ενδιαφέρει ποιος βγήκε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δήμαρχος. Πάντως αν είχαν ψηφίσει πάντως τον κύριο Μπακογιάννη, θα είχε βγει ο κύριος Μπακογιάννης. Το κουκουέ δεν ψήφισε Μπακογιάννη, μην το λέτε ως επιχείρημα. Το ποσοστό του κυρίου Μπακογιάννη. Που κράτησε, ευνόησε. Δεν ψήφισε Μπακογιάννη. Θεωρείτε όμως ότι. Ούτε τον κύριο Κούρετα στη Θεσσαλία. Εσείς, όπως λέτε, είχατε μια καθαρή στάση ως κουκουέ. Και είπατε ουσιαστικά λευκό η αποχή. Όπου δεν υπάρχει υποψήφιος, λέει και η Σπύρος. Θεωρείτε ότι όμως αυτή η γραμμή ακολουθήθηκε από τον κόσμο που ψήφισε, που σας ψηφίζει. Δεν δώσαμε εντολή. Όχι, γραμμή. Εμείς είπαμε ότι το ΚΚΕ έχει θέσει ένα κριτήριο σε αυτές τις εκλογές που έχει να κάνει ξεκάθαρα αυτό που εξήγησα πριν με την πολιτική που εκφράζεται από τους υποψηφίους των άλλων παρατάξεων και, και τους δικούς μας. Απέναντι λοιπόν σε, με αυτό το κριτήριο ζητήσαμε να πάει ο κόσμος στις κάλπες. Τώρα, τι έκανε δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όπως πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επιτρέψτε μου, δεν έχω προλάβει να δω στοιχεία σε ψήφους τι έχει γίνει. Ναι, ναι. Γιατί εκεί όλοι φανεί, αναγκαστικά είμαστε λίγο πρόχειροι ακόμη, ας πούμε, να αποκαλυφθούν. Οπότε δεν μπορώ στην να Αθήνα, πούμε, υπάρχει μια. Δεν ξέρουμε και τώρα βγάζουμε κάποια συμπεράσματα λίγο αυθαίρετα. Στην Αθήνα υπάρχει μια πρώτη αίσθηση ότι οι ψηφοφόροι, οι άνθρωποι που ψήφισαν, στηρίξαν τη λαϊκή συσπήρωση, στηρίξανε την συντηρητική πλειοψηφία του στον Δούκα. Ξαναλέω, δεν το γνωρίζω και δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα το είναι το πολιτικό ζήτημα, ξέρετε, ότι, ότι συνεχίζεται και πορεύεστε ξεκάθαρη με το τι πλαστείες, τι παπάγος τόσα χρόνια. Όχι, όχι, μήπως πάλι αυτό τα που ίδια. Αλλάξετε σε κάποιο αφήγημά σας. Να σας πω, μήπως εσείς να αλλάξετε αυτού του είδους την ερώτηση απέναντι στο ΚΚΚ. Πώς πείτε μου, πώς θέλω να ρωτήσω. Πω ότι πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο πολιτικό τον 21ο αιώνα με αυτό που είπα πριν, με όρους του 60. Έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το τι Μπέος, τι Σιριζέος είναι όρος του 2020 όμως. Δεν είναι του 60. Σας κατηγόρησαν. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε αυτό. Σας έχει καταλογιστεί. Επισήμως κανείς από το ΚΚΕ. Αλλά σας έχει καταλογιστεί και ουδέποτε αντιδράσατε. Επειδή δεν παρακολουθώ και τα κοινωνικά δίκτυα, δεν έχω καμιά σχέση δυστυχώς και ευτυχώς. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Δεν το έχω ξανακούσει. Σίγουρα δεν είναι δικιά μας θέση. Τώρα από εκεί πέρα το τι κυκλοφορεί. Είναι πολύ καθαρή η απάντησή σας και την κρατώ.